Κύριε, τα χείλη μου ανοίξες και το στόμα μου ανοίγεται να ψήσω. Υπεραγία Θεοτών και πρέσβευε υπέρ. Δέσποινα και μήτερ του λυτρωτού, δέξε παρακλήσεις αναξίων σων ηκετών, ή να μεσητεύσεις προς τον εξούτευθέντα. Ω δέσποινα του κόσμου, γενού μεσήτρια. Αδερφοί μου, βρισκόμαθα εις των μάτιων του των κόσμων. Τα όσα βλέπουμε και όσα ακούμε είναι τόσον φοβερά και ανήκουστα, τα οποία δεν ακούστησαν ποτέ επάνω στον πλανήτη της γης. Φοβερές αδικίες, πόλεμοι, ακαταστασίες, φόνοι, πορνίες, μοιχείες και ό,τι δύναται ο ανθρώπινος νους να επινοήσει δια την αμαρτίαν. Αμαρτία φοβερά και πολυπίκυλη. Και μέσα εις όλα αυτά ακούμε και φοβερά εγκλήματα τα οποία επιλαμβάνεται ο νόμος, δηλαδή η επίγειος δικαιοσύνη. Θέλει να αποδώσει δίκαιον, πλην όμως επί της γης δεν υπάρχει δικαιοσύνη, διότι λέγεται Ευαγγέλιον, πας άνθρωπος ψεύστης. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν έβγαλε από το στόμα του ψεύδος. Όλοι οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη στον κόσμο αυτόν. Πλην όμως, όταν τα φοβερά εγκλήματα ακούονται, τότε παρακολουθούμε ένα γεγονός, ότι ο ένοχος προσπαθεί να ανέβρει τον καλύτερον δικηγόρο, ο οποίος παίρνει αρκετά χρήματα, αλλά πιστεύει ο ένοχος ότι αυτός ο δικηγόρος, είτε δια της ρητορίας του, είτε δια του ψεύδους του, είτε δια της αποπλανήσεως, θα πείσει τους δικαστάς να του απονέμουν δικαιοσύνη και αθώωση ή τουλάχιστον την ολιγοτέραν τιμωρία. Αυτό είναι ένα σημείο το οποίο παρακολουθούμε όλοι μας οι άνθρωποι, πλην όμως ουδείς δίδει προσοχή σε αυτό. Και τούτα εις των μάτιων του των κόσμων. Πλην όμως εκτός της δικαιοσύνης αυτής, η οποία απονέμεται από τους ανθρώπους, υπάρχει μία άλλη δικαιοσύνη, την οποία απονέμει ο δίκαιος κριτής. Ενώπιον δε αυτού του δικαίου κριτού, είμεθα ένοχοι οι πάντες. Και μάλιστα, όχι με μικρά εγκλήματα, αλλά φοβερά. Εάν ήθελε κανείς να ξεσκεπάσει αυτήν την ανθρωπότητα με το πέπλο το οποίο την σκεπάζει και να δει τι υπάρχει, θα έφρυτε ο άνθρωπος. Είναι τόσα φοβερά εγκλήματα τα οποία διαπράττονται και τόσες φοβερές αμαρτίες οι οποίες δεν ακούστησαν ούτε ακούγονται ποτέ. Και όλα αυτά δεν θα περάσουν απαρατήρητα. Όλα αυτά δεν θα παρέλθουν και να σβηστούν. Θα δώσει έκαστος, λέγει, λόγων ενώπιον του Θεού. Και όχι μόνον διόσα έπραξεν, αλλά και όσα διενοήθη. Όσα έβαλεν στο μυαλό του, δηλαδή αυτήν τη στιγμή που μιλούμε, ο καθένας από εμάς δουλεύει το μυαλό του.
Ο καθένας από εμάς γερνά πέριξ της ζωής του και παρακολουθεί γρήγορα ως ταινία το τι έπραξε. Και αλίμονο, αδερφοί μου, ο Πανάγαθος Θεός μας έδωσε ένα τεράστιο, σημαντικό, φοβερό, λυτρωτικό μυστήριο, την μετάνοια. Εάν ο άνθρωπος αξιωθεί προτού κλείσουν οι οφθαλμοί του και εξομολογηθεί τα όσα έπραξε, τότε ο Πανάγαθος Θεός σβήνει από τον πίνακα της ενοχής του καθενός τα αμαρτήματά του. Εάν όμως δεν αξιωθεί, τότε ποιος θα τον σώσει? Πλην όμως είτε εξομολογηθούμε είτε όχι, είμεθα πάντοτε αμαρτωλή και ένοχη ενώπιον του Θεού. Και σε αυτήν την ενοχή την οποία έχουμε ενώπιον του δικαίου κριτού, θα παρουσιαστούμε, διαναδικαστούμε. Και εκείνη τη στιγμή, ποιος θα απολογηθεί? Ποιος θα έχει την δύναμη να ανοίξει το στόμα του και να δικαιολογηθεί? Η Εύα, όταν επίησε την ανταρσία ενώπιον του Θεού, της είπε ο Θεός: «Εύα, τι επίησες? Δια τι παρεύεις την εντολή μου?» Αμέσως στο στόμα της και στην διάνοιά της δεν είπε τίποτε άλλο, είμαι μόνον δικαιολογία. «Δε φταίω εγώ», του λέγει. «Ο όφης με υπάτησε». Αμέσως απέρριψεν την ενοχή και ηθέλησεν να γίνει αθώα. «Αθώα είμαι», λέγει, «εγώ δεν φταίω. Ο όφης με υπάτησε». Και ο Κύριος, ο οποίος δεν κάνει συζητήσεις όπως κάνουμε εμείς οι άνθρωποι, έφυγε από την Εύα και πηγαίνει στον Αδάμ. Αδάμ, του λέγει, «γιατί παρέβεις την εντολή μου?» Αμέσως στο στόμα του Αδάμ ήρθε η δικαιολογία, όπως η Εύα. «Εγώ, Κύριε», του λέγει, «δεν φταίω. Εσύ φταίς που μου έδωκες αυτήν τη γυναίκα. Η γυναίκα που μου έδωκες με απάτησε. Ώστε εγώ είμαι ο αιτίος», λέει ο Θεός, και διέταξε αμέσως ο Πανάγαθος Θεός την έξοδο εκ του παραδείσου. «Βγέστε έξω τώρα», λέγει, «και μετέπειτα η αγάπη μου θα σας βάλει αλλά με κόπους μέσα σε αυτόν τον παράδεισο. Θα υποφέρετε, θα πονέσετε, θα κλάψετε, θα δυστυχήσετε, θα καλυφθείτε από πόνους. Και αν νικήσετε, τότε θα ξαναμπείτε εδώ μέσα». Ναι, αδερφοί μου, στον δαίμονα ο οποίος μετεμορφώθη εις το ημερότερον των θηρίων τα οποία έπλεσε ο Θεός, τον κατηράστη, του έδωκε κατάρα. «Εσύ», του λέγει, «που έγινες η αιτία, εσύ να σύρεσαι με την κοιλία σου». Οι πατέρες της Εκκλησίας λέγουν ότι προηγουμένως το φίδι αυτό είχε πόδια. Όταν όμως τον κατεράστη ο Θεός, έφυγαν εκείνα τα πόδια και σύρεται με την κοιλία του έως αυτής της στιγμής που ομιλούμε. Και στην Εύα δεν κατεράστη ο Θεός, δεν έδωσε κατάρα, έδωκε τιμωρία. «Με πόνους και με λύπας», της λέγει, «να γεννάς τα τέκνα σου».
Εσύ αυτή η τιμωρία σου αξίζει. Και μέχρι αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, οι περισσότερες γυναίκες οι οποίες αποστρέφονται την τεκνογνωσία φοβούνται τους πόνους. Και ήρθε η επιστήμη και έδωκε στην γυναίκα αφαίρεση του πόνου αυτού. Πλην όμως, ο πόνος συνεχίζει ως ότι να μεγαλώσει τα τέκνα της, να τα αποκαταστήσει και να τα δει στην κοινωνία ή να προοδεύουν ή να γίνονται παράσιτα της κοινωνίας. Και απευθύνεται στον Αδάμ. Δεν τον κατηράστη ούτε τον Αδάμ. Τον ετιμώρησε. Τι του είπε? Με τον ιδρώτα του προσώπου σου, λέγει, να τρως τον άρτο σου. Να χύνεις ιδρώτα, του λέγει, για να φάγεις ο λίγο ψωμί.